ρεαλιστικό για να βοηθήσουμε το ατοπικό παιδί να ζει καλά με το έξεμα? Είναι λύση η παραμονή του στο σπίτι? Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία του παιδιού όταν εμφανίζονται τα σημάδια της δερματίτιδας? Αυτά και άλλα πολλά έμαθαν οι γονείς που παρακολούθησαν το σεμινάριο της ΑΒΕΝ στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Συν του ότι έθεσαν υποψηφιότητα για ένα ταξίδι θεραπευτικό στο κέντρο υδροθεραπείας της ΑΒΕΝ στη Γαλλία. Η ατοπική δερματίτιδα αποτελεί μια πολύ συχνή νόσο δερματοπάθεια και μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ βαριά. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να επηρεάζει και την καθημερινότητα των παιδιών και των μεγάλων φυσικά. Πολλοί γονείς όταν το παιδάκι είναι σε έξαρση φοβούνται, το κρατούν στο σπίτι, δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει σε δραστηριότητες. Η αντιμετώπιση αυτή είναι σωστή? Η αντιμετώπιση αυτή δεν είναι καθόλου σωστή και τη βλέπουμε από πάρα πολλούς γονείς. Αυτό είναι λάθος, γιατί κάτι που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι το στρες και ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πάρα πολύ βασικός. Οπότε το σωστό είναι να κάποιες προφυλάξεις που πρέπει να παίρνει και με τη σωστή στρατηγική αντιμετώπισης να αντιμετωπίζει σωστά την ατοπική δερματίτιδα και όχι να κλείνεται μέσα στο σπίτι, να παρακολουθεί και να κάνει όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να κάνει. Θα μας δώσει μερικές συμβουλές πρόληψης, ούτως ώστε το παιδί να μάθει να προσέχει και μόνο του, αλλά και με τη βοήθεια των γονιών, για να αποφύγει μια επόμενη έξαρση? Αυτό το λέμε αναλόγως της ηλικίας του ασθενούς. Άλλα λέμε σε ένα παιδάκι μωρό, άλλο σε ένα παιδάκι που είναι λίγο μεγαλύτερο και άλλο φυσικά στους ενήλικες. Κάποιες έτσι πολύ συχνές πρακτικές συμβουλές είναι ότι πρέπει να αερίζουμε καλά το σπίτι, πρέπει να αποφεύγουμε τις περιόδους ανθοφορίας, πρέπει να μην φοράμε μάλινα. Υπάρχουν δηλαδή και ερεθιστικοί και πιθανοί αλλεργικοί παράγοντες που πρέπει να αποφεύγονται αναλόγως των καταστάσεων. Και κάποιες καθημερινές επίσης συμβουλές για το είναι πώς θα κάνει μπάνιο το παιδί, η θερμοκρασία του δωματίου, να μην υπάρχει εφίδρωση. Επειδή τα παιδάκια αγαπούν τα ζώα, τι συμβαίνει όταν το ζώο μένει μέσα στο σπίτι? Γενικώς δεν προτιμούμε μέσα στο σπίτι και κυρίως όταν υπάρχει αλλεργία. Σε αυτή την περίπτωση δεν πετάμε το ζώο έξω όπως κάνουμε πολλοί, απλά δεν το έχουμε μαζί, δεν κοιμάται το παιδάκι μαζί με το ζώο. Το έχουμε έξω στον κήπο, γιατί μπορεί να χειροτερεύσει και να προκληθεί έξαρση της ατοπικής δερματίτιδας. Οι γονείς φοβούνται ότι είναι μεταδοτική η ατοπική δερματίτιδα και προσέχουν ιδιαίτερως ειδικά όταν υπάρχουν και άλλα μικρότερα ή και μεγαλύτερα αδέλφια. Όντως ισχύει αυτό? Δεν είναι μεταδοτική, όμως εμπλέκεται με φλεγμονές, πολύ συχνές φλεγμονές, σταφυλόκοκο κτλ. Τότε μπορεί να κολλήσει τοπικά. Γενικώς όμως η νόσος δεν είναι μεταδοτική. Που θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία της ΑΒΕΝ και να μας πείτε ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε να επιλέγει το παιδί και η οικογένεια που θα ταξιδέψουν στο κέντρο υδροθεραπείας της ΑΒΕΝ. Είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε αυτή την ενέργεια. Ένα παιδάκι με ατοπική δερματίτιδα και η οικογένειά του πηγαίνουν για 3 εβδομάδες τον Αύγουστο στο κέντρο υδροθεραπείας της ΑΒΕΝ, όπου το παιδί απολαμβάνει όλες τις θεραπείες, τις απαραίτητες για να βελτιωθεί η ατοπική δερματίτιδα. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι πρέπει η οικογένεια να έρθει στο σεμινάριο στο Συγκρός. Γίνεται 2 φορές το ίδιο σεμινάριο. Φέτος είναι 6 Μαρτίου, αυτό που μόλις έγινε, και 20 Μαρτίου το επόμενο. Και το επόμενο βήμα είναι η οικογένεια να δηλώσει συμμετοχή και να έρθει να εξεταστεί, να κλείσει ραντεβού, να εξεταστεί το παιδάκι από την ειδική ομάδα δερματολόγων του Ανδρέας Συγκρός, του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα η ομάδα των γιατρών είναι αυτή που θα επιλέξει ανάλογα με τη σοβαρότητα και άλλα κριτήρια που οι γιατροί ορίζουν, το ποιο παιδάκι χρήζει καλύτερα, πιο άμεσα την θεραπεία στο κέντρο υδροθεραπείας ΑΒΕΝ. Υπάρχει εμπειρία 2 προηγούμενων ετών όπου 2 παιδιά πήγαν στο κέντρο υδροθεραπείας της ΑΒΕΝ. Θέλουμε να μας πείτε, τα παιδιά αυτά, αφού παρακολούθησαν τη θεραπεία και ακολούθησαν όσα τους συνέστησαν, ερχόμενα εδώ ποιο όφελος είχαν, πώς εξελίχθηκε η περίπτωσή τους? Αυτό που μπορώ να πω από την εμπειρία τους εκεί κατά τη διαμονή τους είναι ότι το πρώτο που αισθανθήκαν είναι αμέσως την καταπράνηση του νερού. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την Εύα να λέει ότι ένιωσα το δέρμα μου βελούδινο από την αρχή. Και σίγουρα η βελτίωση ήταν ορατή και αρκετούς μήνες μετά από την παραμονή τους στο κέντρο υδροθεραπείας.